Ο Μαρίνο Κόνσολο το πρωί τη Παρασκευή 17-12 βρέθηκε καλεσμένο στην εκπομπή Σούπερ Κατερίνα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίο ήταν καθηγητή του στο Εθνικό Θέατρο για τρία χρόνια. Μετά την αποκάλυψη που έκανε για την προσωπική του ζωή και σόκαρε την Κατερίνα καινούριου, ο Μαρίνο Κόνσολο εξήγησε πω τότε κανεί δεν μπορούσε να καταλάβει ότι η συμπεριφορά του Δημήτρη Λιγνάδη είχε παρέμβει τα όρια. Οι δηλώσεις του Μαρίνου Κόνσολου για τον Δημήτρη Λιγνάδη. Τελείωσα τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 2010 και είχα για τρία χρόνια καθηγητή τον Δημήτρη Λιγνάδη. Εγώ τον έβλεπα σαν καθηγητή μου, ήμουν και 20 χρονών. Ό,τι και να γινόταν, μπορεί αργότερα περνώντας τα χρόνια, να αντιλαμβανόμασταν πως το τάδε πράγμα ήταν κάτι άλλο. Σημασία έχει πω τότε εμεί όλοι, γιατί το συζητάμε όλα τα παιδιά, τα αντιλαμβανόμασταν όλα σαν διδακτική ύλη. Για όλους ακούγονται πάρα πολλά, χωρί να ξέρει σίγουρα πράγματα δεν μπορεί να πει κάτι. Όταν μαθαίνει όμω κάτι αρχίζει το μυαλό σου και πάει πίσω, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαρίνο Κόνσολο. Μου έγραφαν να πεθάνω, να πάθω καρκίνο σε σόκο Μαρίνο Κόνσολο. Μεγάλο άλλο έχει δημιουργηθεί από το 13 εν 10 Σάββατο, όταν ο Μαρίνο Κόνσολο έδωσε ένα φιλί στο στόμα στην Ελένη Δήμου στο live του J2US. Ο αγαπημένο ηθοποιό, μίλησε το πρωί τη Παρασκευή, 19 εν 10, στην εκπομπή Super Κατερίνα και εξήγησε πω δέχθηκε πολύ άσχημα μηνύματα στα social media με αφορμή αυτό το σκηνικό ξέρω που τα κάνω γιατί πέρα από τη συνεργασία μας με την ΚΑΠΑ, Δήμου, είμαστε μαζί τρεις μήνες, μιλάμε καθημερινά για τις ανησυχίες της ζωής μας. Σας διαβεβαιώ ότι είναι 100% ροκού, αν δεν ήταν δεν θα έκανα αυτήν την κίνηση. Περαστικά τους παιδιά και θα τους πω σε ένα πράγμα, αυτοί που καταργούνται, γυρίζει πάνω τους, να το θυμούνται αυτό. Μετάραξαν κάποια μηνύματα που είδα και που τα θεώρησα πολύ υπερβολικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο και δίκιο να έχουν, δεν μπορώ να λάβω υπόψη μηνύματα που σου λένε να πεθάνει ή να βγάλει καρκίνο, είπε χαρακτηριστικά ο αγαπημένο ηθοποιό.